Ιωάννης Ελιονάκης, πρόεδρος Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Ατυχημάτων. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Δυστυχώς και η απόψινή βραδιά θλιβερή είναι, αυτά νέα που έρχονται με τους νεκρούς να αυξάνεται ο αριθμός τους. Ξέρουμε τι γίνεται με τους αγνοούμενους που εξακολουθούν να υπάρχουν. Όλο αυτό το σκηνικό που πραγματικά θυμίζει μια αρχαία τραγωδία, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους των θανόντων που είναι και στη δύσκολη κατάσταση. Ξέρετε, αυτό που ασχολούμαι εγώ περισσότερο, που έχω ασχοληθεί τα τελευταία 30 χρόνια περίπου, είναι το θέμα των τροχαίων, η πρόληψη των τροχαίων. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι μια από τις μεγαλύτερες τραγικότητες αυτού του συμβάντος, σε σχέση με τους οικείους τους, με τους γονείς, με τα αδέρφια, με τους φίλους κλπ, ιδιαίτερα όμως με τους γονείς και τα αδέρφια, είναι ότι η κακοποίηση του σώματος του θανόντα είναι πολύ, πολύ τραγικό γεγονός. Είναι κάτι που δεν ξεπερνιέται εύκολα. Όπως βεβαίως, συμφωνώ απόλυτα με την εισαγωγή σας όση ώρα τώρα, στο λεπτό που σας ακούω, έχετε απόλυτο δίκιο με τους γονείς. Ξέρετε, εμείς όλοι διακατεχόμαστε από θυμό, από θλίψη, από αγανάκτηση, όλα τα συναισθήματα αν θέλετε. Οι γονείς όμως πρέπει να σταθούμε εκεί και στα αδέρφια, ιδιαίτερα οι γονείς, δεν θα ξαναχαρούν. Γιατί η ανακολουθία της φύσης και των πραγμάτων, να φάβει δηλαδή ο γονιός το παιδί του, είναι μια πολύ μεγάλη τραγικότητα. Και ξέρετε, θα σας πω κάτι που το έχω ζήσει επανειλημμένα. Έχω ζήσει γονείς οι οποίοι ξαναχαίρονται, πάντρεψαν παιδιά στη συνέχεια και ούτω καθεξής. Ήταν πρόσκαιρη χαρά εκείνη την ώρα των υπόλοιπων παιδιών τους, ας πούμε, γιατί πάντα το μυαλό τους βρισκόταν εκεί, στο παιδί που έχασαν. Ξέρετε πότε ξαναχαίρονται, και το έχω ζήσει επανειλημμένα και αυτό πραγματικά είναι κάτι που συγκλονίζει. Χαίρονται ξανά όταν αντιλαμβάνονται ότι φεύγουν από αυτόν τον κόσμο και στα πλαίσια της πίστης τους και της δικής τους, έτσι, θεωρούν ότι θα χαίρονται ξανά, θα πάω να ξαναβρω το παιδί μου. Είναι οι τελευταίες τους στιγμές. Το έχω ζήσει και από πολύ κοντινά μου πρόσωπα και στα διαβεβαιώνα. Εκείνο βέβαια που... Είναι τρομερό αυτό, έχετε δίκιο. Είναι τέτοιος ο πόνος που όχι απλά να χαρίσεις δεν μπορείς. Προφανώς δεν μπορείς να ξαναχαρίσεις τη ζωή σου, είτε να χάσεις το παιδί σου. Αλλά το να προσμένεις, ειδικά αν είσαι χριστιανός και έχεις την ευρέα πίστη, αυτό, της μεταφάνοντας ζωής, σου και την πίστη σου, ακριβώς. Να περιμένεις, ακριβώς. Να συναντηθείς, να περιμένεις το θάνατο ως λύτρωση. Ως λύτρωση. Αυτή είναι η λύτρωση, έχετε δίκιο, Καλαρίτη μου. Αναφορικά με την εισαγωγή σας, ξέρετε, νομίζω ότι πρέπει να καταλήξουμε σε κάποια πράγματα. Έγραψα κάπου ότι σε αυτόν τον τόπο συνηθίζεται βέβαια να λειτουργούμε ως επιμηθείς και όχι σαν προμηθείς, και αυτό έχει μια ιδιαίτερη αξία. Αλλά νομίζω ότι αν δεν βάλουμε καλά μέσα στη συνείδησή μας, σαν χώρα, σαν λαός, ότι πρέπει να λειτουργούμε με υπευθυνότητα, με ευθύνη, με κανόνες και με τάξη, δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε οριστικά τέτοια ζητήματα που θα έρχονται και θα ξανάρχονται. Όσο καιρό δεν κάνουμε αυτά τα τέσσερα πράγματα που τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά. Ξέρετε κάτι, δεν μπορεί να συζητάμε ότι, και το έχουν πει πολλοί, δεν μπορώ, θα το ξαναπώ, μου έλειψε από την πρώτη στιγμή. Με συνάδελφό σας μίλησα τις πρώτες μόλις ώρες, ελάχιστες ώρες μετά. Και είπα, καλά παιδιά, εφόσον επιβεβαιώνεται ότι για χιλιόμετρα και για λεπτά κάτι δεν πάει καλά, δεν υπάρχει ένα σύστημα, μια ψυχή, ένα μυαλό, ένα μάτι να το δει και να πει σταματήστε το κακό, φτάνει, έρχεται, καταστρεφόμαστε, τι κάνουμε. Δεν υπήρξε τίποτε, τίποτε. Νομίζω ότι αναφέρεστε, συγγνώμη, αναφέρεστε στις προειδοποιήσεις που υπήρχαν από πριν για το σύστημα. Όχι, αναφέρομαι στα χιλιόμετρα, τα 12 χιλιόμετρα που όλες οι πηγές αυτό λένε. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε τα κλειδιά, έχουμε τις ράγες κλειδωμένες έτσι, ούτως ώστε να συναντήσει η μια αμαξοστοιχεία την άλλη. Και λέτε ότι δεν υπήρχε κάποια δικλίδα ανθρώπινη, η άλλη να το δει. Ακριβώς, δεν υπήρχε μια δικλίδα. Ένας άνθρωπος
ένα σύστημα. Δεν ξέρω τι θα είναι αυτό. Το οποίο να πατήσει τα κουμπιά, να πατήσει το κουμπί, να δει ότι αυτό που έρχεται είναι μεγάλο, πρέπει να αποφευθεί. Αυτή η δικλίδα υπάρχει παντού. Ακόμα και στα θερμοσύμφωνα. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ναι, έχετε δίκιο. Και μπορεί να μην υπάρχει στις γραμμές των τρένων. Και έπρεπε επίσης, ένα άλλο που εμένα μου δημιουργεί μεγάλη αίσθηση. Δεν ξέρουμε ακόμα αν όντως ήταν τόσοι άνθρωποι, δεν ξέρουμε καθαρά ποιοι, από πού, πόσοι, τι συμβαίνει. Δεν το έχουμε μάθει τόσες ώρες μετά. Ναι, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς ήταν μέσα. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται αυτά. Ναι, ναι. Και ξέρετε, επειδή μιλώ σαν κριτικός τώρα, ως κριτικός, που η Κρήτη έχει ζήσει τραγωδίες, μεγάλες, και με αεροπλάνα και με πλοία. Σας θυμίζω τη δεκαετία του 60, στα μέσα εκεί, 66, αν θυμάμαι καλά, 68, έχουμε το ναυάγιο του Ηράκλειου, του καραβιού αυτού, 220 τόσες ψυχές, αν θυμάμαι καλά, χάθηκαν. Και υπήρξε η απαρχή, και θα ήθελα να αποτελέσει, αν θέλετε, ένα μπούσουλα στη σκέψη της πολιτείας γενικότερα. Αποτέλεσαν την απαρχή της αναθεώρησης όλου του συστήματος της έμπλοης επικοινωνίας του νησιού με την Αθήνα, με τον Πειραιά κλπ. Και ήρθαν και μπήκανε, άλλαξαν οι κανόνες, άλλαξε ο τρόπος πρόσδεσης των φορτηγών. Θυμάστε, αν το έχετε, ένα φορτηγό στην Μπουκαπόρτα χτύπησε. Άνοιξε την Μπουκαπόρτα και μπήκαν τα νερά στη Φαλκονέρα και πνίγηκε τόσος κόσμος. Άλλαξαν τα συστήματα ασφαλείας αυτά, ήρθαν καινούργια καράβια. Αυτό όλο θα παρακαλούσα να μπει στη συνείδησή μας, να αλλάξει όλο αυτό το σύστημα. Δεν μπορεί να μαθαίνουμε σήμερα ότι υπήρχαν χώρες στην Ευρώπη που το συγκεκριμένο σύστημα, τις συγκεκριμένες μονάδες, τις είχαν αποποιηθεί σαν ιδέα, σαν σκέψη, σαν χρήση, γιατί δεν ήταν χρηστικές, γιατί είχαν προβλήματα κλπ. Στο βαθμό που οι πληροφορίες αυτές, και μάλιστα έχουν εμφανιστεί και σε ξένο τύπο. Εννοείται τη διαδικασία με το κλειδί στον πίνακα κλπ. Την χειροκίνητη διαδικασία. Ναι. Αυτό ακριβώς, και το ότι ο συγκεκριμένος τύπος τερένων τον είχε αποποιηθεί η Ελβετία. Διότι είχαν διαγνώσει προβλήματα. Και είχαν πει ότι αυτό εδώ το σύστημα, αυτό το τρένο, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μιλάμε και γι' αυτό. Πριν έρθουμε στα συστήματα εκείνα που θα διασφαλίσουν την ασφαλή μετακίνηση και πρόσδεση στις ράγες των συγκεκριμένων τρένων. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλά ζητήματα που πρέπει πραγματικά με νυφαλιότητα και με ψυχραιμία τώρα και αμέσως μετά από. Εντάξει, ο τιμός θα περάσει όλα αυτά. Θα περάσει. Το θέμα είναι να μην ξαναπεράσουμε αυτά τα πράγματα. Να ρωτήσω κάτι, επειδή είστε στον τομέα της πρόληψης ατυχημάτων. Σε τέτοιες διαδικασίες που αφορούν δημόσιες υποδομές, τώρα τρένα είναι, πλοία είναι, αεροπλάνα είναι, δεν υπάρχουν πρωτόκολλα τα οποία τεστάρονται για τυχόν αστοχίες, για τυχόν τρύπες, για τυχόν παραλήψεις? Δηλαδή δεν υπάρχει πρωτόκολλο αυστηρό το οποίο να ελέγχεται, να γίνονται προσομοιώσεις εάν κάτι πάει στραβά? Μου φαίνεται αδιανόητο αυτό το πράγμα. Κύριε Καλαρίτη μου, αυτό είναι ένα το μεγάλο ζητούμενο. Είναι αυτό που στην αρχή που συζητούσαμε μίλησα για κανόνες και τάξεις. Ναι. Αλλά δεν υπάρχει. Κανόνες και τάξεις να υπάρχει ως γενική αρχή. Συγκεκριμένα. Ακριβώς. Πρωτόκολλα εξειδικευμένα για κάθε περίπτωση. Φαίνεται ότι εδώ, εγώ τουλάχιστον εδώ, δεν έχω κάποια συγκεκριμένη γνώση. Ξέρω για τα καράβια, για παράδειγμα, ότι κατεβάζουν κάθε τόσο κάποιοι, κατεβάζουν βάρκες να δουν να λειτουργήσουν, πώς θα είναι κλπ. Έτσι. Πώς θα λειτουργήσουν στο λιμάνι εξωτερικές σκάλες, αν πάρει φωτιά το πλοίο, λέω για το πλοίο κλπ. Ξέρω ότι γίνονται προσομοιώσεις σε λεωφορεία. Και έχω βοηθήσει, εγώ έχω συμμετάσχει εδώ στην Κρήτη που έχουμε πολλά τουριστικά λεωφορεία, ξεπερνούν τα 600 και κουβαλάνε εκατομμύρια κάθε χρόνο τουρίστες κλπ. Και γίνονται ασκήσεις, αν πάρει φωτιά, τι θα γίνει, πώς θα ανοίξουν οι πόρτες για παράδειγμα, οι οποίες είναι ασφαλισμένες και δεν ανοίγουν, να μην καεί ο κόσμος από την μέσα κλπ. Με τα τρένα, ερχόμαστε τώρα καθημερινά, τις δύο μέρες, να ακούμε από διάφορους φορείς, οι οποίοι εμπλέκονται στο σιδηροδρομικό τομέα, στις μεταφορές με τα τρένα κλπ. Να μαθαίνουμε και να ακούμε πράγματα τα οποία είναι τραγικά. Ότι δεν λειτουργήσε εκείνο το σύστημα, ότι δεν το πήραμε εκείνο, ότι ζητήσαμε αυτό να γίνει και δεν έγινε, ναι. Ότι είπαμε ότι πρέπει να είναι αυτή η εκπαίδευση και δεν ήταν.
ότι έπρεπε να είναι δεύτερο άτομο και δεν ήταν, ότι τα κλειδιά έπρεπε να αυτό με ένα κουμπί και αυτό δεν το πήραμε να το κάνουμε. Ξέρετε τι γίνεται. Το παράξενο είναι ότι πορευόμαστε εφησυχασμένοι για κάποια πράγματα και όταν έρθει το κακό, τότε μαθαίνουμε ή τότε συγκινούμαστε και πάμε να δράσουμε. Λοιπόν, προσέχετε τώρα, μου έρχεται ένα μήνυμα από έναν ακροατή τώρα που μιλάμε. Από τον, είναι από τον Καναδά, Παναγιώτη Δημητρίου. Μου λέει καλησπέρα, Λάμπρο. Λοιπόν, στο βίντεο λέμε την έκρηξη. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχουμε έκρηξη υγραερίου. Γιατί οι πραγματογνώμενες δεν αναφέρουν το γεγονός. Οι φιάλες υγραερίου είχαν ασφάλεια. Γιατί αν δεν γινόταν έκρηξη υγραερίου, η φωτιά. Και η φωτιά θα είχαμε μόνο τραυματίες. Τώρα δεν ξέρω αν θα είχαμε μόνο τραυματίες με 160 χιλιόμετρα τον ένα και 160 χιλιόμετρα. Δεν, δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε αυτό. Έτσι. Αλλά είναι μια παράμετρο. Αλλά μια παράμετρο. Ποιος είχε δώσει την άδεια, έχει δίκιο ο Παναγιώτης. Ποιος είχε δώσει την άδεια λειτουργία στο κηλικείο. Μήπως πηγαίνουν για ξέπλυνα με την κατηγορία μόνο στο σταθμάρχη. Αυτό είναι σοβαρό ερώτημα. Πολύ σοβαρό. Υποθέτω και θέλω να πιστεύω ότι η ενασχόληση τη δικαιοσύνη στο υψηλότερο επίπεδο. Έτσι, γιατί πρέπει να το πούμε αυτό, με το συγκεκριμένο ζήτημα προφανώς και θεωρώ, έτσι, τουλάχιστον πιστεύω, δεν θα εξαντλήσει όλη την έρευνά της στο σταθμάρι. Και καλά, εννοείται. Έτσι, δεν μπορεί να συμβεί αυτό, αφού θέσω άλλη μία παράμετρο, την τελευταία τροποποίηση του ποινικού κώδικα. Αναφορικά με τις εμπλοκές κάποιων σε θανατηφόρα, πολύ νεκρά, τροχαία συμβάντα που... παλιότερα θα είχαμε μια πλημελιματική πράξη κλπ. Όχι ότι θέλει κάποιος τιμωρία ενός ανθρώπου, μην γινόμαστε και από την άλλη πλευρά, μην πηγαίνουμε. Όχι, αλλά λειτουργεί αποτρεπτικά και προκειμένου να υπογραμμίσει τη σοβαρότητα των καταστάσεων. Έτσι. Να μην θεωρεί άλλο ότι δεν έχει τίποτα. Βέβαια. Έτσι. Στις σοβαρές, ότι πρέπει ο καθένας να ξέρει και να αναλαμβάνει τις ευθύνες του, γιατί η ανθρώπινη, η αυθυπαρξία, η οντότητα η ανθρώπινη. Είναι μοναδική και πρέπει να προασπίζεται με κάθε τρόπο. Πολύ δε περισσότερο, αν πρόκειται για περισσότερες οντότητες, για περισσότερες ψυχές. Και το άλλο που δεν είχε γίνει κατανοητό και που δημιουργεί ένα θέμα κλπ. Ήταν το πρώτο που με ενόχλησε. Ήταν αυτό το χαρτί, το πρόχειρο, αυτό το τευτέρι, όπως το ονόμασα την πρώτη στιγμή εγώ, λίγες ώρες, τα ξημερώματα του συμπάντος χθες το πρωί, που λέω ρε παιδιά, όταν το κυκλοφόρησε, λέω είναι δυνατόν. Σε τευτέρια, μπακαλοτέθερο, τι σας θυμίζει σας αυτό το πράγμα να γίνεται εδώ η καταγραφή και όλο αυτό εδώ να κινούνται 500 ψυχές με αυτόν τον τρόπο. Και μάλιστα όταν ξέρεις ότι όντας το μέσο κατά τεκμήριο το ασφαλέστερο, έτσι, μετά το αεροπλάνο θεωρητικά είναι το ασφαλέστερο μέσο και πρακτικά στην πράξη. Επίσης είχε και ένα άλλο στοιχείο που δεν το κρίναμε σε μεγάλο βαθμό, ήταν το στοιχείο της οικονομικότητας. Το μέσο κόστος του εισιτηρίου είναι γύρω στα 40-42 ευρώ, ανάλογα με τη θέση, που έδινε τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους, σε φοιτητές ή και σε εργαζόμενους οι οποίοι ήθελαν να μπουν το βράδυ και να ξημερώσουν το πρωί για τη δουλειά του στη Θεσσαλονίκη ή στη Λάρισα ή οπουδήποτε αλλού και να μην ταλαιπωρούνται, να κάνουν χρήση αυτού του μέσου. Άρα, παρά τα όσα κατά καιρούς ακούγαμε για την Τρενοσέ και όλα αυτά, αφήστε που εγώ δεν έχω καταλάβει και πρέπει να το ομολογήσω, δεν έχω ακόμα καταλάβει αυτή τη διασπάθηση σε 3-4 εταιρείες για να λειτουργήσει, να μετακινηθούν οι σιδηρόδρομοι στην Ελλάδα. Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Ναι. Είναι άλλο Παπαευαγγέλιο, απλά το λέω. Όχι, έχετε δίκιο, και αυτό είναι θέμα. Για να πω μόνο κατά πόσον υπήρχε σύνθεση βέβαια. Όλων αυτών προκειμένου να λειτουργήσουν σωστά. Έχετε δίκιο. Ο Σέτρεν, ο Σέγιο, ο Σέτρεν. Και μιλώ πάντα, χωρίς να είμαι γνώστης, σας λέω ασχολούμαι με τα τροχαία, με τους δρόμους και με τα δικά μας χάλια εδώ, με το ΒΟΑΧ και ούτω καθεξής, που σκοτωνόμαστε στο νησί μας, που το ξέρετε. Με αυτό δεν έχω ασχοληθεί, αλλά νομίζω ότι βγαίνουν ερωτήματα πάρα πολύ απλά, που δεν θέλουν και ούτε ιδιαίτερη γνώση, ούτε ιδιαίτερη σκέψη. Η σκέψη πρέπει να είναι μόνο μία και μοναδική. Αυτή η χώρα να βάλει τάξη και κανόνα στην καθημερινότητά της. Και όλοι οι οποίοι διαχειρίζονται από την πιο μικρή λειτουργία μέχρι την πιο σπουδαία να έχουν ατομική ευθύνη.
Έτσι γίνεται. Αυτές είναι οι δημοκρατίες. Έτσι προάγονται. Η δημοκρατία χωρίς ευθύνη έχει δίκιο. Χωρίς ατομική ευθύνη δεν υπάρχει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λιονάκη. Θα το πω και στην πορεία, γιατί θέλω να κάνουμε ένα αφιέρωμα στα θέματα των ατυχημάτων, επειδή το θέμα των τροχαίων έχει ξεκληρίσει ολόκληρες πόλεις στην Ελλάδα και είναι ένα θέμα το οποίο συνεχίζει να ξεκληρίζει. Λοιπόν, και μετά. Ένα άλλο δράμα. Είναι δράμα, το ξέρω. Έχετε δίκιο. Για πετε. Θα σα πω κάτι και θα κλείσω εδώ. Έχαμε αυτή την ώρα, μιλάμε για 57 νεκρούς. Πέρυσι εμείς στο νησί μας, χωρίς να ξεκλειστεί τρένο, όντας σε μια περίοδο που είχε μακρά, έτσι, ήταν κλεισμένος ο κόσμος και δεν κυκλοφορούσε κλπ. Είχαμε 59 νεκρούς. Μάλιστα. Θα μου πείτε σε ένα χρόνο με ένα. Και όμως, τι σημασία έχει λίγο είναι. Και θα δείτε τα αποτελέσματα ποια είναι. Λίγο είναι. 59, έχουμε ζητήματα. 59 νεκροί σε ένα νησί. Λίγο είναι. Πρέπει να τα λύσουμε. Είναι. Θα κάνουμε κομπές γι' αυτό και θα συζητήσουμε, κύριε Λιονάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.